Πάμε Τάκη μου τώρα στα άλλα. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο χτες, ναι. Μπαλάρα. Έτσι, ευχαριστήκαμε πάντα. Και όχι μόνο από το Σπανούλι, από όλη την ομάδα μας. Να ξεκινήσουμε αλλιώς. Από το Σπανούλι. Ναι. Από το Φορτούνι. Μπασκετάρα. Τι να πει, δεν τα κοιτάξει. Αλήθεια. Δεν είπα Σπανούλι. Δεν πειράζει, δεν δύο κάνει. Να πούμε ότι ο Φορτούνι, για όσου δεν το ξέρουν, είναι φανατικό εκεί στο μπάσκετ. Έρχεται και βλέπει όλα τα παιχνίδια. Τιμές στο βόλεϊ, Γιώργο μου, από την Νίκαια, είναι 50 ευρώ. Οι τιμές για το βόλεϊ, που είναι, που είναι το μόνο τμήμα που δεν μπορείς να πεις με την κάρτα μέλους. Όποιος έχει την κάρτα μέλους. Ναι. Γιατί είναι ανώνυμο, είναι σε, υπάρχει σε άλλο καθεστώς. Τι λέγαμε? Για το παιχνίδι, προχθές, για χτες, με την Αστάνα. Φοβερή μπάλα, ναι, στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Κάθε μέρα, παιδιά, η ομάδα μας, βλέπετε, ήταν καινούργια ομάδα, 10 παίκτες καινούργιος προπονητής. Στην αρχή ήμασταν όλοι και εγώ ακόμα, δεν ήσασταν μόνο εσείς. Με είχα ανακτήσει. Λοιπόν, όχι μόνο. Δεν παίζαμε λίγο την μπάλα, ήταν εύκολο, νόητο. Τάκη, ταυτόχρονα όμως, λέγαμε και από εδώ, ότι ρε παιδιά, κάντε υπομονή, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Μπαρτσελόνα ίδια να είναι αυτή που βλέπετε, μόλις πετάξει τρεις προπονητές απάνω σε 1,5 μήνα, θα κάνει 3-4 μήνες να συνέλθει. Που είναι και τόσα χρόνια ομάδα, όχι εμείς είμαστε καινούργια ομάδα. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Και με καινούργιο προπονητή. Και με καινούργιο προπονητή, ναι. Από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός, όπως σας λέγαμε και όπως βλέπουμε, κάθε μέρα γίνεται και καλύτερος. Έτσι, βλέπουμε με πράγματα. Πολλές επιλογές. Βλέπουμε πράγματα και καλές στην ομάδα. Η ομάδα έχει ποιότητα, έχει βάθος. Προσφέρει θέαμα, όπως είδαμε, είναι αρχές ακόμα, δηλαδή για να πάρετε χαμπάρι, μην υπολογίζετε ότι έχουμε 20 Οκτωβρίου, να λέτε ότι για την όταν σκέφτεστε για την ομάδα, η ημερομηνία είναι ένα μήνα πίσω να βάζετε, έτσι. Είναι σαν να έχουμε τελειώσει την προετοιμασία και να έχουμε παίξει άντε το πρώτο ευρωπαϊκό. Έτσι να τη σκέφτεστε την ομάδα, ότι είναι σε αυτό το στάδιο. Από εκεί και πέρα όλοι το νιώθουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε, όλοι το πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είμαστε ακόμα στην αρχή και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Για τα άλλα αθλήματα θα τα πούμε μόλις έχουμε γνώμη. Θα τα δείτε και από εκεί και πέρα. Και πάμε τώρα στην Κυριακή, Ιάκη μου.